Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είναι το πρώτο βίντεο του κανάλιου για τις μηχανές. Και σήμερα παρουσιάζουμε ένα ξεχωριστό μηχανάκι και είναι η μηχανή που θα συνεχίσουμε να κάνουμε motovlogs στο κανάλι μας. Και θα σας παρουσιάζω το Daytona Bobby 50. Το Daytona Hobby 50 είναι ένα μηχανάκι το οποίο είναι ξεχωριστό. Καταρχάς, η κατηγορία παίζει να είναι σε 6Z125, Mankey και μπλα μπλα μπλα. Ευθύνεται κυρίως σε νέους αναβάτες και αναβάτες οι οποίοι θέλουν κάτι τριλιάρικο, κάτι να πηγαίνουν και να κάνουν τρέλες μόνο και σε αναβάτες οι οποίοι θέλουν να έχουν μια δεύτερη μηχανή. Π.χ. Να έχω μία μεγάλη και να έχω ένα μικρό το οποίο θέλω να πηγαίνω με αυτό τις βόλτες τους μέσα στην πόλη. Τώρα, ας ξεκινήσουμε πρώτα με τα αρνητικά. Τα αρνητικά που έχω πάνω στο μηχανάκι είναι ότι δεν μου αρέσουν οι καθρέφτες καθόλου όσο έχει να κάνει και χρήση τους. Είναι απλά η screen, δηλαδή λειτουργώ μόνο με τον αριστερό λειτουργό. Δεξής απλά είναι νεκρός για μένα, παρόλο που δεν τις κάνω με μια χαρά, είναι νεκρός. Δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, το σχέδιό του, όσο είχε να κάνει γενικώ την ομορφιά που δίνει οι καθρέφτες, είναι αρκετά καλή καθρέφτες. Άλλο ειδικό είναι η ταχύτητα του. Θα μου πει ρε μάγκα μου, οκ, ρε φίλε, 50 είναι. Τι θέλεις να έχει. Κοίτα, 50 είναι. Αλλά όχι να μου δίνει και 50 χιλιόμετρα τελική. Δηλαδή, τον Daytona Hobby που έχω εγώ είναι το 0.19. Αλλά δυστυχώς μου δίνει πάνω κάτω 50 τελική. Δεν είναι αρκετά. Αλλά για κάποιον ο οποίος θέλει να μάθει πάνω σε αυτό, είναι πολύ αξιοπρεπή τα χιλιόμετρα του. Άλλο αρνητικό είναι ότι δεν έχει αποθηκευτικό χώρο. Να μου πεις, φίλε, είναι naked και ζητάς αποθηκευτικό χώρο. Εντάξει, ένα μικρό αποθηκευτικό χώρο να βάζω τα χαρτιά πάνω, ξέρεις, διπλώματα, ασφάλειες και τέτοια. Θα ήθελα ένα τέτοιο χώρο. Αλλά ο μόνος χώρος που έχεις είναι καυτός. Το δίνεις σε εργαλείο, άμα σε περίπτωση που μείνεις. Αλλά αυτές τα έχει μέσα από το μικρό χώρο. Δηλαδή δεν χωράει να μπει μέσα χαρτί. Έχεις μπαταρία και αυτό το χώρο. Δηλαδή δεν έχεις τίποτα άλλο. Τώρα πάμε στα θετικά της υπόθεσης που είναι και αρκετά. Λοιπόν, τα ολαδιές και ο σεμπλέκτης συγχρονίζονται απίστευτα σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα που είναι το 17 και το 16. Συγχρονίζονται απίστευτα, δηλαδή δεν υπάρχουν. Είναι η αίσθησή του είναι σαν να είμαι πάνω σε κανονική μηχανή. Έχει κάνει τρομερή εξέλιξη όσο έχει να κάνει την αλλαγή της ταχύτητας στο συγκεκριμένο μοντέλο. Η ταχύτητα πέρα είναι μία κάτω και όλες πάνω, τετραταχύτητο και σου δίνει την ιδέα και την οτροπία μιας μεγάλης μηχανής. Κυρίως για κάποιον ο οποίος είναι καινούργιος, θα μπορεί με αυτό το μηχανάκι, εάν μάθει αργότερα από αυτό, να προχωρήσει σε μία Duke 125, 2.5, Mitte 03, δηλαδή θα μπορεί να προχωρήσει σε πράγματα. Mitte 125, θα μπορεί να προχωρήσει σε πράγματα. Δεύτερο καλό, τα φρένα του. Τα φρένα του δεν υπάρχουν, απλά με το που τα πατήσεις κογκαλώνει ολόκληρο το μηχανάκι. Είναι απίστευτα τα φρένα. Μπορεί από ταχύτητα μην έχει, αλλά από φρένα έχει απίστευτα, δηλαδή δεν υπάρχουν μετά. Άλλο θετικό επίσης που αυτό με τρέλαει είναι ότι η χωρητικότητα της βενζίνης είναι 11 λίτρα. What? 11 λίτρα, καταλαβαίνετε τι είναι 11 λίτρα. Δεν περίμενε να έχει τόσο πολλά. Είναι ένα μηχανάκι το οποίο είναι σχετικά μικρό για 11 λίτρα, αλλά παρόλα αυτά έχει, εντάξει. Εκεί πέρα το δίνει ένα πολύ μεγάλο θετικό. Άλλο θετικό είναι ότι ξεχνά να το βάλω βενζίνη. Δηλαδή, το βάζω απλά ένα τάλιρο στο βενζινάδι και το επόμενο μήνα, το επόμενο ένα μήνα και
10 μέρες θα του βάλω. Δηλαδή, ξεχνάω να του βάλω βενζίνη. Άλλο θετικό είναι ότι μπορείς να κάνεις πολλές τρελές με αυτό. Τι εννοώ? Νομίζω καταλάβατε τι είναι. Προχωρήσουμε στα επόμενα χαρακτηριστικά που είναι τα εξωτερικά χαρακτηριστικά όσο έχει να κάνει με την ομορφιά και αυτά. Λοιπόν, πρώτο, η ομορφιά της μηχανής δεν παίζεται. Δηλαδή, για μένα είναι απίστευτη η μηχανή όσο έχει να κάνει με τον σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός είναι ίδιος με το να βρούμε μια Ducati Monster 821 στη Σμίκρινση. Είναι απλά ίδιο με αυτό. Όσο έχει να κάνει π.χ. με τα ride out, είναι αρκετά καλό το μηχανάκι εκεί πέρα. Δηλαδή ξεχώριζε, αυτό είναι το καλό που έχει. Θα δεις εκεί πέρα διάφορα μηχανάκια τα οποία είναι π.χ. πολύ συνδυσμένα και πολύ καλά μηχανάκια, όπως π.χ. ένα παπί Kriton 6 ή ένα XTX. Δεν σου αρέσει να δει μηχανάκια, αλλά αυτό μπορεί να είναι αδύναμο. Μπορεί να είναι αδύναμο το μηχανάκι, αλλά δεν είναι αυτό που θα τραβήξει τα περισσότερα βλέμματα. Δηλαδή, εγώ δεν το περίμενα να τραβήξει τόσα βλέμματα γιατί δεν είναι τόσο δυνατό όσο είναι τα άλλα, αλλά τραβάει, πιστέψτε με, τραβάει πολλά βλέμματα. Μετά, για νησί, γιατί άμα θέλει κάποιος να μην πάρει τη μεγάλη μηχανή που έχει, αλλά θέλει να πάει σε ένα νησί, παιδιά είναι ότι πρέπει, δηλαδή είναι σκυλί το άτομο. Δεν υπάρχει, απλά το ανέβαινε σε κάτι ανηφόρες τέτοιες ανηφόρες, και απλά ανέβαινε μόνο του, βέβαια, με πρώτη, αλλά ανέβαινε. Θα έρθουν πολλές μετατροπές πάνω σε αυτό το μηχανάκι στα επόμενα βίντεο, οπότε μείνετε συντονισμένοι γιατί θα υπάρξουν πάρα πολλά πράγματα αργότερα με αυτό το μηχανάκι στα επόμενα βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο μου, κάντε ένα comment άμα σας άρεσε το βίντεο και άμα θέλετε να μου δώσετε και μερικές ερωτήσεις οι οποίες δεν τις κάλυψα σε αυτό το βίντεο, κάντε και ένα dislike άμα δεν σας άρεσε, δεν θα κρατήσω κακία. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.